Μερικές μικροαιστείες πυρκαγιών θυμίζουν τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στην αποκαλούμενη ζούγκλα του Καλέ. Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στην κατεδάφιση του αυτοσχέδιου προσφυγικού καταβλισμού και τη μετεγκατάσταση όσων βρίσκονταν μέσα σε διάφορα σημεία ανά τη γαλλική επικράτεια. Πριν από μερικούς μήνες, ο χώρος που βρίσκεται πίσω μου ήταν ένας τεράστιος καταβλισμός με σκηνές, αλλά τώρα έχει κατεδαφιστεί από τις τοπικές αρχές. Στη συνέχεια, ετοιμάζονται να καταστρέψουν το υπόλοιπο της ζούγκλας. Όμως, πολλοί από όσους ζουν εδώ είναι αντίθετοι. Άπαντες συνομολογούν τις τραγικές συνθήκες που επικρατούσαν στον καταβλισμό, κάτι που δικαιολογεί πλήρως και την ονομασία που του αποδόθηκε. Η ζούγκλα δεν είναι καλή και υπάρχουν πολλά προβλήματα. Όλο και κάποιος ερχόταν για να σου πάρει το κινητό ή να σου πάρει μερικά χρήματα. Δώστε τους λεφτά. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Τα μέλη των ανθρωπιστικών οργανώσεων τονίζουν ότι χιλιάδες άνθρωποι δεν ξέρουν ποια θα είναι η τύχη τους. Μεταξύ αυτών είναι και περισσότερα από 1.300 παιδιά. Κάποιοι τα έχουν παρατήσει στην ιδέα ότι θα πρέπει να παραμείνουν στη Γαλλία. Αλλά όπως ξέρετε, είναι τρομακτικά τα ταξίδια που έκαναν οι περισσότεροι από αυτούς για να φτάσουν στην Αγγλία και τώρα διαπιστώνουν ότι δεν πετυχαίνουν το στόχο τους. Προφανώς και είναι αποκαρδιωτικό για εκείνους. Αρκετοί από τους μετανάστες δηλώνουν ότι δεν θα σταματήσουν την προσπάθειά τους, όποια και αν είναι η κατάληξη για τους ίδιους. Δεν ανησυχώ καθόλου μήπως βρεθώ στη φυλακή. Δεν με νοιάζει να πάω φυλακή. Το μόνο που θέλω είναι να πάω στην Αγγλία. Όχι στη Γαλλία, όχι σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρά την ηρεμία που επικρατεί τώρα, οι γαλλικές αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση υπό το φόβο κάποιοι από τους μετανάστες να έχουν διασκορπιστεί στα δάση των περιχώρων του Καλέ και αργότερα να επιχειρήσουν να περάσουν στη Βρετανία.